Θα μείνουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην απάντηση του Ισραήλ στην προ λίγων ημερών, το Σάββατο, της επίθεσης του Ιράν, σε αυτό το ντόμινο επιθετικών ενεργειών από τις δύο χώρες και στο πώς διαμορφώνεται η γενικότερη κατάσταση. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και να μας ενημερώσει σχετικά ο κ. Βασίλειος Μαρτζούκος, αντινάβαχος στην αποστρατεία, επίτιμος διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θα είναι το χρόνο σας. Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε. Από το Σάββατο και μετά ήταν το θέμα συζήτησης για την περιοχή ο τρόπος που θα επέλεγε το Ισραήλ να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν. Ήταν μια επίθεση η οποία είχε εντυπωσιακό αριθμό drones και πυράβλων, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η αεράμινα άντεξε του Ισραήλ, αντίστοιχη η σημερινή, η χθεσινή επίθεση του Ισραήλ ήταν μία εσωτερική κατανάλωση κίνηση. Πιστεύετε, το Ισραήλ είπε ότι μπορούμε και πολύ πιο δυνατό χτύπημα να επιφέρουμε στο Ιράν. Ήταν μία απόδειξη της ικανότητάς μας. Τι πιστεύετε εσείς? Ναι, πιστεύω ότι και η μία κίνηση και η άλλη, αν και δυσανάλογα μεγαλύτερη η Ιρανική επίθεση, παρόλα αυτά και οι δύο δεν αποσκοπούσαν σε καταστροφικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Ήταν μια κίνηση που όφιλε το Ιράν, κατά την άποψή του, να την κάνει μετά τον βομβαρδισμό του προξενείου στη Δαμασκό, που θεωρείται εθνικό έδαφος. Και φρόντισε βέβαια να υπάρχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις, πολύ ώρες, να ειδοποιήσει την Αμερική, να ειδοποιήσει τους πάντες, να στείλει πρώτα τα drones που θέλουν 7 ώρες να φτάσουν και ούτω καθεξής, ώστε ακριβώς να αποφευθεί η οξία κλιμάκωση. Ναι. Το Ισραήλ, απ' την άλλη, θα απαντούσε ούτως ή άλλως. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επικράτησε τελικά η ήπια προσέγγιση, γιατί μέσα στο Ισραήλ δεν υπήρχε συμφωνία απόψεων. Υπήρχαν οι σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι ήθελαν να ακολουθήσουν την κουλτούρα με την οποία απαντά το Ισραήλ συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, που κανονικά θα ήταν πολλαπλάσιας εντάσεως και ισχύος από αυτή που δέχθηκε. Mm-hmm. Άλλωστε είχε και συμφέρον από, κατά μία έννοια, το Ισραήλ στην κλιμάκωση, εάν συμπαρέσυρε και τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να χτυπήσουν το Ιράν. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επιχείρημα, γιατί για πολλούς ακόμα και η πρώτη κίνηση της επίθεσης ας το πούμε πρεσβεία του Ιράν είχε αυτό ως σκοπό, το να υποχρεωθεί σε απάντηση το Ιράν και να υποχρεωθούν οι ΗΠΑ να στηρίξουν το Ισραήλ, το οποίο έμοιαζε να έχει μπλέξει στην Γάζα και διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά και επιχειρησιακά. Είναι ένα θέμα πράγματι προς διερεύνηση το γιατί χτύπησε το Ισραήλ το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό. Μια πρώτη έτσι προσέγγιση θα μπορούσε να είναι το σχετικό αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει το Ισραήλ στη Γάζα. Mm-hmm. Με την έννοια πια ότι η διεθνής κοινότητα είχε στραφεί εναντίον του. Η Αμερική είχε σαφώς αποστασιοποιηθεί. Ήθελε να κάνει χερσαία επιχείρηση για να εξοντώσει τις 2 με 3 ταξιαρχίες που εναπομένουν της Χαμάς στο Νότο, αλλά εκεί συνοστίζεται και 1,5 εκατομμύριο αμάχων. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν είχαν φτάσει σε ένα τέλμα, απ' την άλλη πιεζόταν από την ανθρωπιστική βοήθεια από την Κύπρο, που έπρεπε να ανοίξουν οι πύλες να περάσουν μέσα στη Γάζα, που ήταν υπό πολιορκία όλες αυτές οι βοήθειες. Και για όλους αυτούς τους λόγους προσπάθησε ενδεχομένως να αλλάξει την ατζέντα, να πάει σε μια άλλη πίστα που να βάλει σε απευθείας εμπλοκή το Ιράν για να μπορέσει έτσι να ξεφύγει από το θέμα της Γάζας και να πάει σε κάτι που θα ήθελε ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Γιατί θεωρεί το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή. Mm-hmm. Και όχι αβάσιμα, διότι ξέρετε υπάρχουν ποιοτικές διαφορές. Η μεγάλη ποιοτική διαφορά στην περίπτωσή μας είναι ότι το Ιράν δεν δέχεται την ύπαρξη του Ισραήλ ως οντότητα. Είναι σαν να μην υπάρχει. Το Ισραήλ μπορεί να χτυπά το Ιράν, αλλά δεν υπήρξε περίπτωση που να είπε ότι το Ιράν δεν υπάρχει σαν κράτος ή σαν οντότητα. Το αντίστροφο δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Και το ίδιο ισχύει και με τη Χεσμπολάχ και με τη Χαμάς και με τους Χούθη. Άρα λοιπόν, όταν βρει ευκαιρία το Ισραήλ, είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει αυτό που θεωρεί υπαρξιακή απειλή.
Φαίνεται πάντως παρόλα αυτά ότι η διεθνής πίεση και ο άτυπος μεγάλος διπλωματικός μαραθώνιος τελικά επικράτησε και έτσι αυτή τη στιγμή πήραμε ανάσα όλη η παγκόσμια κοινότητα, διότι ως φαίνεται κλιμάκωση δεν θα έχουμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Το έδειξαν και οι αγορές και οι τιμές σήμερα και έτσι παραμένει πλέον επί του παρόντος το άλυτο θέμα της Γάζας και η επόμενη μέρα και ο τερματισμός του πολέμου. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, θα ήθελα να συζητήσουμε την πολιτική του Ιράν. Όλοι φοβόταν από την αρχή αυτού του νέου κύκλου βίας στη Μέση Ανατολή ενδεχόμενη εμπλοκή της χώρας αυτής. Από την άλλη, ακόμα από τους ειδικούς, ότι το Ιράν επιλέγει μία πολιτική της υπομονής, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι. Θα μπορούσε να ξεφύγει από το πλαίσιο αυτό και να επιδιώξει να αναγκαστεί να υποχρεωθεί σε απευθείας πόλεμο με το Ισραήλ? Το Ιράν με τη συμπεριφορά του μέχρι στιγμής έχει προσπαθήσει να αποδείξει διεθνώς ότι πρόκειται για ένα λογικό δρόντα. Mm-hmm. Παρά το ότι διοικείται από μουλάδες και με θεοκρατικές αντιλήψεις, θέλει να δείξει ότι μετέχει στις διαπραγματεύσεις με λογική προσέγγιση και όχι με φανατική. Αυτό δείχνει ως τώρα, αλλά είναι και το άλλο, ότι κοινικά αν δει κανείς το θέμα δεν συμφέρει το Ιράν σε μια απευθεία σύγκρουση με το Ισραήλ που θα συμπαρασύρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον όχι πριν γίνει πυρηνική δύναμη. Ναι. Εάν γίνει πυρηνική δύναμη, αλλάζουν τα πράγματα. Είναι αυτό που δεν θέλει να συμβεί το Ισραήλ. Αυτό είναι μια πολύ σωστή διευκρίνηση για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία είναι πυρηνικά εργοστάσια, όχι πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ έχει τα πυρηνικά όπλα. Ναι, το Ισραήλ έχει όντως τα πυρηνικά όπλα και λογίζεται το Ισραήλ ως λογικός δρόν πάντα, mm-hmm. έτσι, στη διεθνή κοινότητα. Βεβαίως. Δεν το έχει παραδεχθεί ποτέ επισήμως, όλοι ξέρουμε ότι τα έχει. Το Ιράν απ' την άλλη φιλοδοξεί να τα έχει στο πλαίσιο των περιφερειακών του φιλοδοξιών. Σωστά. Και όχι μόνο, αλλά και της αυτοάμυνας. Να βάλουμε στην κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, και την Ελλάδα με την Κύπρο, όχι μόνο της γυτνίασης στην περιοχή, αλλά και της επιχειρησιακής σχέσης που θα μπορούσαν να έχουν λόγω των φάσεων. Έτσι και αλλιώς στην άμυνα του Ισραήλ συμμετείχε η Κύπρος άθελά της, ίσως και χωρίς ενημέρωσή της, μέσω Μεγάλης Βρετανίας. Οι εξελίξεις μας αφορούν, γιατί είναι στην αυλή μας. Οι αποστάσεις είναι αστείες. Ειδικά η Κύπρος είναι στο μάτι του κυκλώνα. Κατά συνέπεια, η θέση μας πρέπει να είναι σαφής. Και νομίζω ότι έχουμε πάρει σωστή θέση, mm-hmm. γιατί από τη μία στηρίζουμε τα δύο κράτη, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, διπλωματικά. Απ' την άλλη όμως, είμαστε σαφώς τοποθετημένοι με τη Δύση. Και αυτό το δείχνουμε και με τη συμμετοχή μας στην Ερυθρά, με τη φρεγάτα, με την ανθρωπιστική βοήθεια βεβαίως, αλλά και με την όλη στάση μας. Και γιατί αυτό? Διότι ας κάνουμε μια επιγραμματική αναδρομή. Η 7η Οκτωβρίου του 23 συνέβη κατά πολλούς, δηλαδή η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς με παρότρεση η ηθική αυτουργία του Ιράν, mm-hmm. συνέβη διότι έπρεπε να ακυρωθούν οι συνθήκες του Αβραάμ, δηλαδή η προσέγγιση αραβικών κρατών και Ισραήλ. Αυτό δεν συμφέρει τη Δύση και δεν συμφέρει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί? Διότι αν ευδοκιμούσαν οι συνθήκες αυτές του Αβραάμ και ερχόνταν κοντά οι Άραβες με το Ισραήλ, τότε θα απελευθερωνόταν ενεργειακές οδοί και εμπορικές οδοί, οι οποίες θα ενέπλεκαν και την Κύπρο και την Ελλάδα προκειμένου να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα και το άλλο βεβαίως, ο εμπορικός δρόμος από Ινδία, Μέση Ανατολή, πάλι Κύπρο και Ελλάδα, πάλι περνάει μέσα τις συνθήκες του Αβραάμ. Όλα αυτά σταμάτησαν ακριβώς λόγω αυτών των πραγμάτων. Όταν λοιπόν σταματούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι που ελέγχονται από τη Δύση, τότε έμεσα πρημοδοτούνται οι χερσαίοι διάδρομοι που είναι υποφελία της Κίνας και της Ρωσίας.
προφανώς. Και μάλιστα και εμπλέκουν και την Τουρκία, mm-hmm. που είναι στο δρόμο αυτό. Ενώ οι άλλοι διάδρομοι που προανέφερα παρακάμπτουν την Τουρκία. Άρα λοιπόν και μόνο αυτό μας δείχνει πού έπρεπε να είμαστε και πού ευτυχώς είμαστε. Και είναι και απόδειξη, αποδεικτικό στοιχείο ένομου συμφέροντος. Κάτι τελευταίο, μιας και το αναφέρατε εσείς, ακούμε από ορισμένους, ίσως και πολιτικά το σχολιάζουν, ότι η χρησιμοποίηση της φρεγάτας ήταν επιθετική κίνηση από την χώρα μας που μπορεί να την φέρει στο μάτι του κυκλώνα. Τι πιστεύετε εσείς? Δεν είναι απλώς μη επιθετική η παρουσία της φρεγάτας εκεί, αλλά είναι για μένα αυτονόητη. Δεν τίθεται καν θέμα συζητήσεως. Mm-hmm. Διότι μιλάμε για την Ελλάδα, η οποία πέραν των επιχειρημάτων που προανέφερα, η ίδια έχει το 20% της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, υφίσταται ζημίες αυτή τη στιγμή ο εμπορικός μας στόλος. Ξέρετε, οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται, διότι ο περίπλους της Αφρικής κατά μέσο όρο επιβαρύνει τα καύσιμα κατά 1 εκατομμύριο ευρώ του κάθε πλοίου. Τα ασφάλιστρα όσων γενναίων περνούν ακόμα από το Σουέζ έχουν ανεβεί εκθετικά. Και όλα αυτά τα πράγματα επειδή αποφάσισε μια ομάδα Χούθη να βαράει όποιον νομίζει σκόπιμο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Mm-hmm. Και πολύ σωστά λοιπόν η χώρα μας βρίσκεται εκεί όχι για να βομβαρδίζει θέσεις ξηράς. Αυτό το κάνει η ομάδα των Αμερικανών. Και η Ευρωπαϊκή ομάδα και της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι δεν είναι? Μόνο αποκρούει επιθέσεις κατά πλοίων εμπορικών. Επιθετική είναι η στρατιωτική επιχείρηση Αμερικής και η Μεγάλης Βρετανίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.